Είναι σταθερά στο πλευρό μου ο Σπύρος Ουρμελίδης. Σπύρο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε και σήμερα πολλά. Το πρώτο είναι ότι οι διαιρέσεις δεν βγαίνουν. Πρέπει να περιμένουμε κάπου 4 χρόνια για να γίνουν οι εμβολιασμοί, τα 2 εκατομμύρια, τα 7 εκατομμύρια μέχρι τον Ιούνιο. Αλλά να πούμε ότι εδώ και αρκετές εβδομάδες κυβερνητικά στελέχη μας έλεγαν ότι το όλο εγχείρημα είναι αρκετά δύσκολο, θα έχει αρκετά προβλήματα και ότι ο χρόνος δεν επαρκεί. Ναι. Πράγματι θέλουμε να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Γι' αυτό και η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, όπως εκφράστηκε, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρέπει να πούμε ότι έχει νόημα, έχει πρακτικό νόημα. Δεν είναι λεζάντα αντιπολιτευτική. Έχει ένα πρακτικό νόημα και θα πρέπει η κυβέρνηση να δει ένα plan B, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες, γιατί όλοι αγωνιούμε γι' αυτό, όλοι το έχουμε ανάγκη, οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι, τα νοικοκυριά, οι πολίτες όλοι. Και για την υγεία μας και στη συνέχεια και για την οικονομία. Υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία θα θέλαμε να τα θυμίσουμε σήμερα. Ναι. Αναφέρθηκε στον κύριο Τσαβούσογλου. Να πούμε ότι, και ότι έδωσε ακόμα μια φορά υπόσχεση ότι είναι καλές οι σχέσεις και ότι μπορούμε να ξεκινήσουν διερευνητικές επαφές. Το έχουμε και αυτό πει, ότι μαζί με τον κύριο Μπάιντεν η Άγκυρα και η Αθήνα φαίνεται ότι θα επιδιώξουν να ξεκινήσουν οι διερευνητικές επαφές, έτσι ώστε ο κύριος Μπάιντεν να βρεθεί σε ένα πιο ομαλό τοπίο, ναι, για να δούνε και να τεστάρουν και τις δικές του διαθέσεις. Επομένως, πράγματι, μπορεί τις επόμενες 2 εβδομάδες να δούμε εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Σαν σήμερα πριν από 30 χρόνια δολοφονήθηκε ο Νίκος Τεμπονέρας από πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας της Πάτρας. Είναι μια πολιτική δολοφονία, γιατί έγινε μέσα σε εξαιτίας πολιτικών γεγονότων, μιας αντιπαράθεσης που προκάλεσε τότε ένα νομοσχέδιο του τότε Υπουργού Παιδείας του Βασίλη του Κοντογιάννοπουλου. Να πούμε επίσης ότι οι ύποπτοι για το γεγονός, εκείνα το απαράδεκτο πραγματικά γεγονός, εκείνη την εισβολή στο γραφείο του Πρίτανη της ΑΣΟΕ και όλο το σκηνικό αυτό το μακάβριο που είδαμε, αφέθηκαν ελεύθεροι με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Άρα η αστυνομία μήπως έφερε πάλι τους συνήθεις υπόπτους, δικούς της υπόπτους, αλλά όχι τους κανονικούς υπόπτους, υπάρχει ένα ερώτημα και προκύπτει από την απόφαση των δικαστών. Και να θυμίσουμε ότι το νομικό συμβούλιο του κράτους ζητάει από την κυβέρνηση να προχωρήσει διαδικασίες αποζημίωσης για την Οβάρτης. Αυτά, χωρίς περαιτέρω σχόλια. Και τα κρατάμε όλα, λοιπόν.